η ομάδα ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια. Ξέρετε πώς. Με χιλιάδες προβλήματα. Στόχος μας ήταν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να βιώσουμε τα προβλήματα και να αρχίσουμε να κάνουμε μια ομάδα ελκυστική, μια ομάδα ανταγωνιστική και μια ομάδα που θα πρωταγωνιστεί. Ο πρώτος χρόνος περιμέναμε ότι δεν θα ήταν και καλύτερος. Και έτσι και έγινε. Από το δεύτερο χρόνο καθόμασταν εδώ σε αυτή την αίθουσα και σας είπα κάτι. Ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ομάδα μέταλλο. Είχαμε καταλήξει ένα-τέναντι. Θα κάνουμε μια ομάδα μέταλλο η οποία θα πρωταγωνιστεί και θα μπορέσει να είναι ανταγωνιστική σε όλα τα επίπεδα. Θεωρώ ότι σήμερα που μιλάμε αυτό το πράγμα έχει γίνει. Βέβαια, κάναμε αρκετά πράγματα. Υπήρχαν άλλα που δεν κάναμε τίποτα και υπήρχαν και κάποια άλλα που τα αφήσαμε στη μέση. Αυτό έχει μία συνέχεια. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό που είπαμε πριν από 4 χρόνια, πριν από 3 θα πω, γιατί πριν από 3 τα πάμε αυτά, ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό υλοποιήθηκαν. Πλέον ο ΠΑΟΚ είναι μια ανταγωνιστική ομάδα και αυτά που ακούω μειώνονται το μπάτζετ, θα έχουμε πρόβλημα, νέα παιδιά, νεαροί παίχτες, αυτά παιδιά είναι για κατανάλωση. Μιλάμε για μια ποδοσφαιρική ομάδα που είναι ο ΠΑΟΚ. Αν είναι δυνατόν όλοι εσείς να θέλετε να πάει καλύτερη ομάδα από μένα, μία από τους ανθρώπους που είμαστε εδώ. Όλα θα γίνουν έτσι όπως πρέπει να γίνουν. Ξεκινήσαμε φέτος, σας είπα πέρσι, πάλι εδώ τα λέγαμε, το Σεπτέμβριο, γίνανε λάθη. Α, θέλετε να ξαναφέρουμε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Φέτος το θετικό είναι ξεκινήσαμε από το άλλο. Ξέρετε ποιο είναι το άλλο. Ήσαν προπονητή. Ενώ πέρσι έγινε τελευταία στιγμή. Λάθος, το είχαμε πει. Το πληρώσαμε. Όλοι μας. Και θα πάμε βάση πλάνο. Τώρα το πόσο θα πετύχουμε, πόσο θα τα πετύχουμε, εδώ θα μας πούν τον χρόνο και θα βλέπετε τι γίνεται. Λοιπόν, η ομάδα αυτό που είχαμε πει, όλοι μας αυτό θέλαμε και πιστεύαμε, έτσι δεν είναι μόνο ότι το κάναμε εμείς, όλοι μας το κάναμε αυτό. Έγινε μια ομάδα μέταλλο, έχει χάσει καμία αντίρρηση. Έγινε ομάδα ανταγωνιστική, ενοχλούσε τις άλλες ομάδες που είναι ανταγωνιστές εμάς. Διεκδικήσαμε. Είπα δεν πετύχαμε και τίποτα. Ναι, δεν πετύχαμε να πάρουμε ένα τίτλο που το θέλαμε τόσο πολύ. Κύριος Βαστάνης.